Ετοιμοθάνατη χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση με άρθρο του το Reuters. Τονίζει μεταξύ άλλων πως είναι ευκολότερο για πιο ισχυρές χώρες να προχωρήσουν και προσθέτει πως η Ρωσία αποτελεί στρατιωτική απειλή, ειδικά εάν το Κρεμλίνο κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο κίνδυνος από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων οι οικονομίες αναπτύσσονται ταχύτερα από τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εμπορικό, συμπληρώνει το πρακτορείο και προσθέτει, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι κίνδυνοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνουν εντονότεροι. Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών θα επιβάλλει δασμούς στους συμμάχους των ΗΠΑ καθώς και στην Κίνα. Και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλακούν σε έναν εμπορικό πόλεμο, η πιθανότητα να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντισταθούν στο Πεκίνο είναι μικρή. Το άρθρο τονίζει επίσης πως παρότι γίνονται απόπειρες να διορθωθούν τα πράγματα, όπως το προσφάτως ανακοινωθέν σχέδιο που παρουσίασε ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της είναι απίθανο να προχωρήσουν έστω και στην παραμικρή αλλαγή σε σχέση με αυτά που περιγράφονται στην έκθεση, με αποτέλεσμα ένα θλιβερό και κακό μέλλον. Σύμφωνα με το Reuters, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός πως η ευρωπαϊκή παραγωγικότητα κατά μέσο όρο έχει αυξηθεί μόλις 0,7% ετησίως από το 2015 και μετά. Αυτό σε συνδυασμό με τη συρρήκνωση του εργατικού δυναμικού κάποια στιγμή θα σταματήσουν την οικονομία, είπε σε τοποθέτησή του ο Ντράγκη.